να αφουγκραστούμε, να καταλάβουμε, να προσαρμοστούμε. Είναι ζωντανοί οργανισμοί τα κόμματα. Πρέπει να αντιληφθούν τι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Τι είναι αυτό που θέλει η κοινωνία για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Όχι, ο αυτοσκοπός δεν είναι να υπάρχει για να κυβερνάει για το οτιδήποτε. Έτσι. Ο αυτοσκοπός είναι να μπορεί να την εκπροσωπεί έχοντας μια ιδεολογική βάση ως πλατφόρμα, ως σημείο αναφοράς, να προσπαθεί να δίνει τον αγώνα της. Και τα άλλα κόμματα. Έτσι. Και τα άλλα κόμματα πρέπει να κάνουν την ίδια δουλειά. Το καθένα που το μετερίζει, το καθένα από το χώρο. Να μπορεί να βλέπει και να φουγκράζεται. Η απώλεια. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες απώλειες είναι λόγω οργής και θυμού. Δικαίου. Κανείς δεν αμφισβητεί. Και για να το πω πιο αμά και πιο απλά. Νομίζετε ότι 400.000 Έλληνες ξαφνικά γίνανε νεοναζί. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Κανείς δεν έχει γίνει νεοναζί. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει τον φασισμό και τον ναζισμό με αίμα, εγώ θεωρώ αδιανόητο να παίρνει ψήφους η Χρυσή Αυγή σε τόπους που υπάρχουν μνημεία ανθρώπων που έχουν εκτελεστεί από τους ναζί. Πού αποδίδεται την άνοδό της? Στην οργή. Στην οργή του κόσμου, στο θυμό. Γιατί δεν πήγε σε άλλα κόμματα? Τώρα θα σας εξηγήσω εγώ γιατί πήγαν εκεί. Είμαι τιμωμένη. Φεύγω από την Νέα Δημοκρατία και εγώ από την Ελλάδα. Γιατί δεν πάω σε άλλο κόμμα και πάω στη Χρυσή Αυγή? Δεν το ξέρω. Γιατί κυβέρνησα. Σας λέω γιατί πήγαν εκεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάτσω γιατί πήγαν εκεί και δεν πήγαν αλλού. Το πρόβλημά μου δεν είναι γιατί πήγαν στο Α κόμμα και δεν πήγαν στο Β κόμμα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πήγαν αλλού. Σε κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόταση, εκφράζουν μόνο θυμό και οργή. Γιατί φαντάζεστε τη χώρα να κυβερνιέται από κάποιους τύπους που εκπροσωπούν αυτά τα κόμματα. Εγώ δεν έχω. Ούτε ότι θα μπαίνει στη Βουλή το φανταζόμασταν, ούτε ότι. Τέλος πάντων, ακούστε να σας πω. Εμείς πρέπει να δούμε γιατί ο κόσμος. Τι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Τα γιατί που λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και δεν είναι υποχρέωση δικιά μας, είναι και των υπολείπων κομμάτων. Κακά τα ψέματα. Το πολιτικό φάσμα, έτσι, με την όποια καταβολή ιδεολογική που έχει, πρέπει να το. Αυτό πια έχει πάψει να υπάρχει ή τουλάχιστον μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος αποφασίζει και το πολιτικό σύστημα πράττει. Μονοκομματικές κυβερνήσεις παρελθόν θα το δούμε. Σήμερα τι υπάρχει, αυτό που υπάρχει σήμερα και το βλέπουμε από τα γκάλ και τις συμμετρήσεις. Έτσι. Αυτό που φαίνεται και τώρα είναι πάλι αυτή η πολυδιάσπαση. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, αν θέλουμε να δούμε, είδα πρόσφατα κάποιες μετρήσεις, ήταν την Πέμπτη χθες. Ναι. Στον Αλφα, δεν κάνω λάθος. Ναι, στον Αλφα. 0,8. Ήδη, εντάξει, 0,8 όταν το στατιστικό λάθος είναι 30%, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει, μη σταθούμε, ξέρετε, στο 0,8, γιατί ξέρετε, ακούγα μια που λέει, ήταν από 0,4 και πήγε 0,8. Αρχίζει να μην παγιωθεί το προβάδισμα. Το ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μου, θα σας πω την άποψή μου, γιατί πια αυτή είναι και μια θεωρητική κουβέντα. Τι δείχνει, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην μείνουμε στο 0,8 και 0,4 και 0,3. Αυτό που δείχνει είναι ότι ο κόσμος είναι σε αναμονή. Βγαίνουν δηλαδή κάποια συμπεράσματα. Πρώτος λέει δεν θέλω εκλογές. Και γιατί? Γιατί το ίδιο το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης δίνει την απάντηση. Και δεν θα αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σύστημα. Δεν ξεγελιέστε. Δηλαδή να σας πάρω και με την ευκαιρία, μια και το λέμε. Πέστε ότι γίνονται αύριο εκλογές, ας υποθέσουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε βγαίνει και στην κάλλη. Και έρχεται πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,8. Με ποιο θα σχηματίσει η κυβέρνηση? Με το Κομμουνιστικό Κόμμα που λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έξω από την Ευρώπη και να έχει δραχμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα λέει όχι. Όχι όλες οι συνιστώσεις, κάποιες. Γιατί κάποιες λένε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ανάλογα λοιπόν με τις